Θα καλωσορίσω στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο της Ένωσης Κεντρών, τον κύριο Βασίλη Λεβέντη, για να συνομιλήσουμε βεβαίως για όσα είπε χθες, μεταξύ άλλων και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας. Κύριε Λεβέντη, καλή σας ημέρα και χρόνια πολλά. Καλή χρονιά. Καλημέρα σε όλους σας, χρόνια πολλά. Θέλω ένα πρώτο γενικό σχόλιο για την τοποθέτηση του κυρίου Τσίπρα χθες στην τηλεοπτική συνέντευξη. Ναι. Ο κύριος Τσίπρας ξεκαθάρισε ότι σε περίπτωση που δεν έχει την απόλυτη στήριξη αύριο από τον κύριο Καμένο, αν δηλαδή ο κύριος Καμένος δεν ξεκαθαρίσει ότι στηρίζει την κυβέρνηση, θα ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης. Θέλω το πρώτο σχόλιο σας και γενικότερα για το πώς είδατε τη συνέντευξη. Αυτό που λέτε ότι ξεκαθάρισε ο Τσίπρας οφείλεται στο ότι επί μία εβδομάδα, 10 μέρες, τα στελέχη του περιήρχονται τα κανάλια και μιλάγανε για κυβέρνηση μειοψηφίας. Καλά κάνετε και το τονίζετε αυτό. Και αυτό είναι εκτροπή. Ακούστε, βγήκε ο Κασιμάτης, ο καθηγητής, στο Μάκη τον Μπουρή, και του είπε ότι το Σύνταγμα του 1975 μπορεί να περιγράφει τους τρόπους που πέφτει μια κυβέρνηση, αλλά στην εισηγητική του έκθεση επιβάλλει πάντα ο Πρωθυπουργός να έχει 151. Δηλαδή δεν μπορεί ο Πρωθυπουργός να κάτσει με 150. Το ξεκαθάρισε χθες αυτό το κύριο. Ναι, ναι. Αναγκάστηκε οπότε, να το ξεκαθαρίσει. Οπότε πιστεύω ότι παρενέβη ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και τους είπε ότι αυτό, κυβέρνηση μειοψηφίας κτλ., αντιβαίνει το Σύνταγμα του 1975, που είναι το ισχύον ακόμη Σύνταγμα. Στα βασικά του άρθρα δεν έχει αλλάξει, έχει αλλάξει δευτερεύοντα. Οπότε όλοι αυτοί επί ένα δεκαήμερο γινόντουσαν κουρελούδες που βγαίνανε και μιλάγανε για μειοψηφία, ότι μπορεί να σταθεί, ότι είναι νόμιμο, στην Ισπανία γίνεται. Διάφορες τρέλες λέγανε, ενθυμίστε. Υποχρεώθηκε λοιπόν ο Τσίπρας, γιατί θα επενέβαινε, πιστεύω, ο πρόεδρος Δημοκρατίας στο θέμα αυτό. Έχετε πληροφόρηση γι' αυτό? Έτσι πιστεύω, γιατί είπε ο Κασιμάτης ότι δεν μπορεί ούτε μία μέρα να μείνει ο Πρωθυπουργός άμα δεν έχει 151. Και γι' αυτό ο Μητσοτάκης το 1993 παραιτήθηκε την ίδια μέρα. Όχι γιατί ήταν ευαίσθητος, ας πούμε, κλπ., αλλά διότι το επιβάλλει το Σύνταγμα στην εισηγητική του έκθεση ο Πρωθυπουργός να μην έχει λιγότερο από 151. Μάλιστα. Καταλάβατε. Απολύτως. Ήταν δηλαδή όλος ο ΣΥΡΙΖΑ επί 10 μέρες ήταν εν παρανομία, σε εκτροπή. Μάλιστα. Ο κύριος Τσίπρας λοιπόν ξανάβαλε από ό,τι αντιλαμβάνομαι τα πράγματα στη συνταγματική τάξη. Είπε όμως, ερωτηθείς τι θα γίνει στην περίπτωση που δεν πάρει τη στήριξη από τον Πάνο Καμένο προφορικά στη συνάντηση της Παρασκευής, ότι έχει τους 151, και θέλω να ακούσουμε και να το ακούσετε και εσείς το απόσπασμα, διότι αφορά και έναν βουλευτή δικό σας, βουλευτή της Ένωσης Κεντρών. Παρακαλώ να το ακούσουμε. Να το ακούσουμε. Σε ό,τι αφορά αυτή καθ' αυτή τη συμφωνία των Πρεσπών, εσείς πιστεύετε ότι ούτως ή άλλως η πλειοψηφία των 151 υπάρχει? Εγώ το πιστεύω ακράδαντα, διότι έτσι δείχνουν οι αριθμοί. Δεν κάνω ούτε προς τα αφαιρέσεις, πώς να το πω, μπακάλικης αριθμητικής, αλλά λέω το πάρα πολύ απλό. Μέχρι σήμερα οι ανεξάρτητοι Έλληνες στηρίζουν την κυβέρνηση, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει 145 βουλευτές, οι ανεξάρτητοι Έλληνες 7, και υπάρχει και ανεξάρτητη κυρία Παπακώστα, η οποία στηρίζει την κυβέρνηση και είναι και μέλος της. Υπήρξε και ένας ακόμα βουλευτής που ψήφισε τον προϋπολογισμό, ο οποίος έχει χαρακτήρα εμπιστοσύνης, άρα έχει 154 με την έννοια η κυβέρνηση για να προχωρήσει. Και σε ό,τι αφορά τις πρέσπες, ο κ. Καμένος και ανεξάρτητοι Έλληνες έχουν δηλώσει τη διαφωνία τους. Είναι σεβαστή, επαναλαμβάνω. Το ποτάμι, ένα κόμμα το οποίο έχει μια σοβαρή κοινοβουλευτική παρουσία, έχει δηλώσει ότι θα στηρίξει. Άρα λοιπόν έχω κάθε λόγο να φέρω τη συμφωνία στη Βουλή προκειμένου να ακυρωθεί. Και αναφέρθηκε βεβαίως και στον βουλευτή σας, τον κύριο Σαρίδη, ο οποίος είπε ότι είναι ένας βουλευτής ο οποίος ψήφισε τον προϋπολογισμό και τον υπολογίζει. Θέλω το σχόλιο σας γι' αυτό. Ναι, ακούστε, με τον κύριο Σαρίδη είναι γεγονός ότι 4 μήνες τώρα είμαστε σε πλήρη διάσταση. Mm-hmm. Απλά δεν μπορεί να φύγει, να ανεξαρτοποιηθεί, διότι θα γίνει συμπιλίδης. Θα σταματήσει δηλαδή να έχει κοινοβουλευτική ομάδα
το κόμμα σας. Ναι, και έχει εγκλωβιστεί από ό,τι φαίνεται σε αυτό. Βαριά κουβέντα ο Σιμπηλίδης, ο όρος Σιμπηλίδης. Ο Σιμπηλίδης είναι ο τελευταίος που έφυγε και έριξε το Μητσοτάκι. Όταν λοιπόν έχουμε 40 ετών αγώνες για να μπει ένα κεντρών στη Βουλή, δεν μπορεί να βρίσκεται ο κάθε κύριος Αρίδης να πετάξει την ένωση κεντρών από τη Βουλή. Είναι κάτι το οποίο θα είναι και χειρότερο του Σιμπηλίδη, γιατί ο Μητσοτάκης δεν είχε 40 ετών αγώνες, ήταν βέβαια μια κυβέρνηση που έπεσε, αλλά μια ζωή ολόκληρη προδίδεται εδώ, του Βασίλη Λεβέντη. Ενός ανθρώπου που έδωσε αγώνα κατά Νέας Δημοκρατίας, κατά ΠΑΣΟΚ, στοϊκά, εγνωρίζοντας ότι δεν θα έβγαινα βουλευτής πάντα, κρατούσα τα λάβαρα του κέντρου και θεωρούσα ότι θα έρθει η ώρα να τα χρειαστεί η χώρα. Καταλάβατε. Εσείς πιστεύετε ότι υπάρχει επικοινωνία κάτω από το τραπέζι μεταξύ κυβέρνησης και του κ. Τσίπρα με συγκεκριμένους βουλευτές, κύριε Λεβέντη? Γιατί για να εγώ νιώθει, θεωρώ για... σίγουρα, ακούστε, και ο Μητσοτάκης έχει κάνει το έγκλημα και μου έχει πάρει έναν βουλευτή, τον Κατσαντώνη, στη Λάρισα. Αυτοί οι βουλευτές είναι εκλεγμένοι με λίστα. Δεν τους ήξερε η μάνα τους και τους έβαλα εγώ πρώτους στις λίστες. Είναι αχάριστοι. Το έγκλημα το κάνουν αυτοί που τους δέχονται. Αυτοί για διάφορους λόγους μπορεί να... οτιδήποτε να... έπρεπε να παραδώσουν την έδρα. Αυτό είναι το ηθικό. Αυτή η Βουλή λοιπόν έχει μια κατάρα αυτή τη στιγμή. Ότι έχει παραβιάσει κάθε έννοια ηθικής. Κάθε έννοια ηθικής. Ήταν με λίστα οι βουλευτές. Και τη μεγαλοκονόμου που μετράει ο Τσίπρας στα 151 και 152 είναι βγαλμένοι με ψηφοφόρους της Ένωσης Κεντρών. Βεβαίως. Ούτε πρέσπες θέλανε, ούτε το ΣΥΡΙΖΑ θέλανε. Και τι ήταν αυτό που τους έκανε να αλλάξουν γνώμη, κύριε? Δεν ξέρω. Αυτό θα το δείξει η ιστορία. Για την αποστασία του 65 ακόμη η ιστορία γράφει. Άλλοι παίρνανε υπουργεία, άλλοι υποσχέσεις, άλλοι δεν ξέρω τι άλλο παίρνανε. Ωραία. Επειδή πολύ σωστά είπατε, και αυτό είναι ένα βασικό θέμα το οποίο έλυσε ο κύριος Τσίπρας, και σε αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε, ότι πράγματι από τα υπόγεια του Μαξίμου, το ανέφερα και εγώ στην αρχή της εκπομπής, υπήρξε αυτή η διαρροή ότι εμείς θα συνεχίσουμε ακόμα και με κυβέρνηση μειοψηφίας. Επειδή 10 μέρες πολλά. Ο κύριος Τσίπρας ξεκαθάρισε χθες ότι εγώ θα πάω να ζητήσω ψήφο εμπιστοσύνης και θα την πάρω. Εμένα η ερώτηση που θέλω να σας κάνω είναι η εξής. Μπορεί να σταθεί μια κυβέρνηση η οποία θα έχει τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και θα έχει πάρει ψήφους εμπιστοσύνης αριστερά-δεξιά? Αυτό συνταγματικά... Κουρελού, αυτή είναι κουρελού. Αυτή δεν είναι κυβέρνηση πλέον. Ο Τσίπρας συνδέει το όνομά του με ό,τι πιο βρωμερό υπάρχει στη μεταπολιτευτική Ελλάδα. Άρα... Και το επόμενο ερώτημα είναι το εξής. Εάν υπάρξει πρόταση δυσπιστίας, πρόταση μομφής από την Νέα Δημοκρατία, και επειδή εκεί γνωρίζετε πολύ καλά ότι ο συνταγματικός νομοθέτης έχει ξεκαθαρίσει ότι χρειάζονται 151 τουλάχιστον. Ενώ αντίθετα σε πρόταση ψήφου εμπιστοσύνης, αν αποχωρήσουν κάποιοι, χρειάζεται την πλειοψηφία επί των παρόντων από τους 120 και πάνω. Αν λοιπόν υπάρξει πρόταση δυσπιστίας, η Ένωση Κεντρών τι θα κάνει, κύριε Λεβέντη? Ναι, εγώ έχω ζητήσει από τον κύριο Μητσοτάκη να ξεκαθαρίσει ότι ούτε το όνομα της Μακεδονίας δίνει. Γιατί περιφέρεται στα κανάλια και όλοι οι βουλευτές του και ο ίδιος και μιλάει για γλώσσα και για εθνικότητα. Εγώ λοιπόν, που γεννήθηκα μεν στη Μεσσίνη αλλά ψηφίστηκα από τη Μακεδονία, θα στήριζα τα πάντα, τα πάντα, αρκεί να ξεκαθαρίσει ο Μητσοτάκης ότι θεωρεί προδοσία να δοθεί το όνομα. Και ότι ο ίδιος, αν γίνει πρωθυπουργός, ποτέ δεν θα δώσει ούτε το όνομα. Γιατί αυτή τη στιγμή το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας είναι ερμαφρόδιτο και υποψιαζόμαστε όλοι ότι θα διώξουμε ένα Τσίπρα που είναι έτοιμος να προδώσει για να φέρουμε έναν άλλο. Το Μητσοτάκη που θα κάνει το ίδιο θα προδώσει κι αυτός. Και αυτό δεν το θέλουμε. Θέλουμε καθαρές και αντρίκες και πατελονάτες λύσεις. Εσείς εκτιμάτε ότι μπορεί στο πίσω μέρος του μυαλού του κυρίου Τσίπρα ή και του κυρίου Καμένου, καταρχάς, δώστε μου την άποψή σας, θεωρείτε ότι είναι στημένη αυτή η κόντρα μεταξύ των δύο εταίρων ή φτάσαμε στο μη περαιτέρω? Δεν ξέρω, μπορεί ο Καμένος να μείνει. Ο Καμένος έχει κάνει πολλά μπροσπίσω.
και δεν του έχω πλέον εμπιστοσύνη εγώ. Πιστεύετε ότι μπορεί οι δυο τους να έχουν σκηνοθετήσει όλη αυτή τη σύγκρουση για να περάσει η ψήφιση συμφωνία στη Νέα Δημοκρατία ώστε να εκτεθεί η Νέα Δημοκρατία? Θεωρείτε ότι είναι πιθανό? Δεν ξέρω, η Νέα Δημοκρατία και το κάθε κόμμα έχει τις απόψεις του. Αυτά τα, αυτές οι μηχανογραφίες και οι σκευωρίες δεν περνάνε. Στο σατανικό τους κεφάλι τι σκέπτονται είναι δικό τους θέμα. Δεν με νοιάζει τι κάνει ο Κα. Είναι σε εκτροπή. Επί μία εβδομάδα διαφημίζανε κυβέρνηση μειοψηφίας και τώρα πολεμούν με αποστάτες και με κουρελούδες και συντρίμια να μείνουν λίγο ακόμη στην εξουσία. Σε περίπτωση που... Αυτή η Βουλή είναι καταραμένη και πρέπει να τελειώσει ο βίος της. Πώς, κύριε Λεβέντη? Να έρθει μια άλλη. Αυτή είναι η άποψη του Βασίλη Λεβέντη. Πώς να γίνει αυτό όμως? Θέλω να μου πείτε. Να διαλυθεί και να πάμε σε εκλογές. Αφού όσο στέκει προχωράει η σαπίλα και το καρκίνωμα. Σε περίπτωση που ο κύριος Σαρίδης είτε ψηφίσει τη συμφωνία των Πρεσπών είτε δώσει ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση και με δεδομένο ότι είναι οριακή πλέον η κοινοβουλευτική ομάδα των Ενισχυμένων Κεντρών, ο Βασίλης Λεβέντης τι θα κάνει? Καλά, θα το σκεφτούμε εμείς. Εμείς λειτουργούμε πάντα. Εγώ δεν έχω διαγράψει στα 50 χρόνια κανέναν. Ο κάθε βουλευτής παίρνει την ευθύνη του. Όποιος απειθαρχεί στη γραμμή του κόμματος, για μας ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης είναι εχθροί όσο δεν ξεκαθαρίζουν για τη Μακεδονία και για τα άλλα ζητήματα και είναι σαν κλητήρες των ξένων. Λοιπόν, από την ώρα που ο βουλευτής μας πάει και δίνει σε αυτούς ψήφο, δεν ξέρω, είναι αυτός ο βουλευτής δεν σέβεται τη λαϊκή ετοιμιγωρία. Σήμερα έρχεται για διήμερη επίσκεψη η καγκελάριος κυρία Μέρκελ, την οποία οι σημερινοί κυβερνώντες είχαν χρησιμοποιήσει όταν επιτίθεταν τότε στην κυρία Μέρκελ και στην πολιτική της Γερμανίας για να αναρχηθούν στην εξουσία. Θυμάστε, φαντάζομαι, όλες αυτές τις δηλώσεις που έχουν. Ναι, ναι. Σήμερα η κυρία Μέρκελ έρχεται και την υποδέχεται ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Καμένος με τα βαΐων και κλάδων. Θέλετε να μου κάνετε ένα σχόλιο γι' αυτό, κύριε Λεβέντη? Εγώ έστειλα επιστολή στον Γερμανό πρέσβη και σίγουρα έχει λάβει γνώση και η Μέρκελ. Θα σας πω γιατί το λέω, γιατί εγώ πάντα σαν και το κόμμα μας η Ένωση Κεντρών στηρίζαμε τις μεταρρυθμίσεις και πιστεύαμε ότι η πτώχευση της Ελλάδος προέκυψε από τα ρουσφέτια, τη σαπίλα, τα θαλασσοντάνια και το διεφθαρμένο δικοματικό σύστημα. Στηρίζαμε πάντα τις μεταρρυθμίσεις ασχέτως τι απόψεις είχαν οι Ευρωπαίοι για να καθαρίσει η χώρα. Πιστεύαμε στην Ευρώπη, είμαι το μόνο κόμμα εγώ, ο Σαμαράς έχει κάνει 1002 μπρος πίσω για την Ευρώπη. Τι λέει αυτή η επιστολή? Η επιστολή αυτή λοιπόν λέει ότι εμείς σαν Ένωση Κεντρών πάντα πιστεύαμε στην ΟΝΕΕ, στο Ευρώ, στην Ευρώπη. Και εμάς μας αγνοείται που είμαστε ιδεολογικά στο χώρο της Ευρώπης. Μας αγνοείτε εμάς και κάνατε συνεταίρο αυτόν που σας έβριζε ως προς χθες. Και έλεγε θα σας αλλάξει, θα σας κάνει, θα σας σχίσει. Και αυτό το κάνετε μόνο για να περάσετε χωρίς τη θέληση του ελληνικού λαού μια προδοτική συμφωνία. Και της γράφω ότι θα περίμενα από σας, σαν μεγάλη Ευρωπαία ηγέτη, θα περίμενα περισσότερο σεβασμό στον ελληνικό λαό. Αυτό γράφω. Μάλιστα. Λοιπόν, εσείς πιστεύετε ότι, και να κλείσουμε με αυτό, ότι θα οδηγηθούμε συντομότερα σε εκλογές ή πιστεύετε ότι η κυβέρνηση θα κοιτάξει να εξαντλήσει όσο περισσότερο? Όχι, οι κουρελούδες δεν στέκουν πολύ. Οι κουρελούδες είναι θέμα εβδομάδων, θα καταρρεύσουν. Δεν μπορεί να... Ένα οικοδόμημα που στηρίζεται σε αποστάτες και αλότριες εκδοχές και απόψεις 1002 δεν είναι βιώσιμο. Η χώρα έχει σοβαρά προβλήματα και χρειάζεται ευθύνη και πατελόνια. Μάλιστα, είστε απολύτως σαφείς, κύριε Λεβέντη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας.